Μαντίδη ψηλά, την προσπίση και αριστερός διάδρομος, κόβεται από τον Διαμαντή του Σπανούλη, Σαραντόψη είναι εκεί, νέο κλέψιμο, ο Καρσαρής πέφτει, ο Διαμαντίδης, θέλει να λέει και πάνε stays up, that means when he puts it down, Tox picking it up, let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help, or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% beer, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in place? I heard him James Gist μέχρι τώρα έχει 7 πόντους με την προοπτική να γίνουν 8. Ένα μπίσκι μπάλα με χάρη σαν κάρφωμα. Έχω την εντύπωση ότι αμφιταλαντεύτηκε και τώρα στην επόμενη φάση το καταπληκτικό κάρφωμα από τον James Gist, από τον Στεφάν Λάσμε, πολύ πιο θεαματικός. Γύπτε ουσιαστικός. Ο Γκίς θα ξανακαρφώσει με δύναμη και τρατάζει εκ νέου την πασκέτα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να ζήτησε τα ημάτω. Υπάρχει τα ημάτω. Τηλεοπτικό. 4,5 λεπτά ακόμα για τρίτη περίοδο. 31-42. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε πολύ λίγο. Πολύ εκνευρισμένοι, είναι αυτό όλο το πρόβλημα. Όσο περνούσε η ώρα και αυτό ήταν.